Καλημερίζω τώρα τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, τον κύριο Ζαχαρία Ριγάκη. Κύριε Ριγάκη, καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα κύριε Λογεράκη. Υπάρχει... Καλά, πώς γίνεται? Ας προσπαθούμε και όπως τα καταφέρνει ο καθένας από εμάς. Έτσι μπορώ μόνο να ανταπαντήσω. Ας προσπαθούμε και ό,τι μπορούμε να καταφέρουμε. Κύριε Ριγάκη, να σας πω κάτι. Βρίσκεται σε εξέλιξη μία συνεχής κινητοποίηση από τη δική σας την πλευρά σε ό,τι έχει να κάνει με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, των σχολικών μονάδων κατ' επέκταση και όλα όσα στο παρελθόν μπορεί να είχαμε συζητήσει, και όπως επίσης υπάρχει σε συνεχή ροή και αυτή η τακτική του Υπουργείου για να το αντιμετωπίσει, να προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Τι στην ευχή θα γίνει στο τέλος? Για τον Γεράκη, κοιτάξτε να δείτε, γνωρίζετε όλοι πως έχει κατάσταση πλέον. Μισό λεπτό κύριε Ριγάκη. Στο γνωρίζετε πως έχει η κατάσταση, για να μην σας διακόψω και να σας ακούσω, έχετε την καλοσύνη με δύο κουβέντες για εκείνους που δεν το έχουν παρακολουθήσει να πείτε με δύο λόγια τι ακριβώς συμβαίνει? Δύο λόγια και προχωράτε. Ξεκινήσαμε με την αξιολόγηση σχολικής μονάδας από το Υπουργείο, έτσι να θυμάστε. Μια αξιολόγηση η οποία αποδείχθηκε ένα φιάσκο. Τα σχολεία τα περισσότερα στην Ελλάδα όλα έκαναν αυτή την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση αυτή ήταν μια απάτη ουσιαστικά, γιατί δεν έλυσε κανένα απολύτως πρόβλημα. Άπειρη γραφειοκρατική δουλειά έγινε στα σχολεία όλη εκείνη την περίοδο. Καθηγητές, δάσκαλοι άφησαν το εκπαιδευτικό έργο για να μπορούν να μπουν στη διαδικασία να αξιολογήσουν τη σχολική μονάδα και όλα τα όσα συμβαίνουν στα σχολεία. Και όλα αυτά προφανώς πετάχθηκαν στο κουβαλάκι των αχρήστων. Κανένα σχολείο με όλα αυτά που γράψαμε, όλες τις εκθέσεις που κάναμε, δεν είχε κανένα απολύτως αποτέλεσμα, καμία πληροφορία για το τι έγιναν όλα αυτά τα στοιχεία που καταθέσαμε και περιμέναμε λύσεις ή περιμέναμε να γίνει ένας διάλογος για να μπούμε σε μια διαδικασία να βελτιώσουμε τις σχολικές μονάδες. Γι' αυτό άλλωστε υποτίθεται ότι έγινε αυτή η αξιολόγηση. Και όλα αυτά εδώ και δύο χρόνια κανείς δεν έμαθε τίποτα. Πεταχτήκαν στο κουβαλάκι των αχρήστων, βγήκαν όλα τα σχολεία άριστα. Αυτό και μόνο δηλαδή νομίζω ότι λέει πολλά σε όλο το. Τους ακροατές που μας ακούνε, έτσι τα σχολεία στην Ελλάδα όλα είναι στο 10, ας πούμε, δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Μέσω ποιας διαδικασίας έγινε η αξιολόγηση? Μια ατομική αξιολόγηση, η οποία μέσα σε όλα αυτά που τραβάμε όλα αυτά τα χρόνια, καθηγητές και δάσκαλοι, με σχολεία διαλυμένα, παρατημένα, με το φιλότιμο των εκπαιδευτικών ουσιαστικά, το οποίο είναι αυτό που συνεχίζει να έχει τα σχολεία στην επιφάνεια να μπορούν να προσφέρουν και να λειτουργούν τα σχολεία, έρχεται και αυτή η αξιολόγηση ατομική, η οποία είναι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μια ατελείωτη γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία γεμίζει με φόβο, ένταση, αγωνία συναδέλφους, όπως καταλαβαίνετε, διασπώντατους από το εκπαιδευτικό τους έργο, για να φτάσουν σε ένα σημείο να αξιολογηθούν οι καθηγητές, οι οποίοι θα πρέπει να βγουν ανελειπείς, να βγουν άχρηστοι, να βγουν. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα έτσι τη μισθολογική και τη μισθολογική τους καθήλωση, ανέλυξη. Την εργασιακή, η οποία δεν θα υπάρχει, και φοβόμαστε ότι θα καταλήξουμε και σε απολύσεις όπως ήταν το 12, το 13, αν θυμάστε πολύ καλά τι έγινε. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την αξιολόγηση. Η ΕΛΜΕ έχει θέσεις χρόνια τώρα όσον αφορά την αξιολόγηση και το πώς θα αναπαραχθεί, θα βελτιωθεί το εκπαιδευτικό έργο, έτσι, και η δουλειά του καθηγητή και του δασκάλου στη σχολεία. Αλλά εδώ έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία, ένα Υπουργείο να μην έχει καλέσει ποτέ σε ένα διάλογο τους καθηγητές. Άνθρωποι πίσω από κλειστά γραφεία και παρασκήνια να νομοθετούν, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την εκπαίδευση για τους καθηγητές, και με αποτέλεσμα έτσι να στέλνονται στα δικαστήρια για να παίρνουν αποφάσεις οι δικαστές όσον αφορά την εκπαίδευση, τη δημόσια εκπαίδευση σε αυτή τη χώρα. Αυτό το πράγμα δεν νομίζω ότι ένας νοήμων άνθρωπος μπορεί να το δεχτεί, να το ανεχτεί και να μην αντιδράσει σε όλο αυτό το μακελιό ουσιαστικά που ετοιμάζουν. Ετοιμάζουν μακελιό. Στάσου κύριε Ριγάκη, ετοιμάζουν μακελιό, τι εννοείται? Για την μισθολογική σας, την ανέλυξη, όπως και επίσης για τις θέσεις εργασίας που είπατε πριν από λίγο? Ακριβώς, για τα σχολεία τα οποία. Δεν έχουν κανένα στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού έργου. Κανένα απολύτως στόχο τέτοιο δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή έχουμε καθηγητές και δάσκαλους που είναι εξαφιλειωμένοι οικονομικά. Θα σας πω μόνο ότι ο μισθός του ανειδίκευτου εργάτη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ο ίσως μισθός, είναι μεγαλύτερος από το πρωτοδιοριζόμενο καθηγητή. Αυτό κρατήστε μόνο για να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται. Εδώ έχουμε στο Ηράκλειο, να πω για το Ηράκλειο, αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω σε 700 αναπληρωτές.
Οι 400 είναι εκτός Κρήτης, κάτοικοι εκτός Κρήτης οι άνθρωποι, έχουν έρθει εδώ πέρα μισθούς των 750 και 800 ευρώ, τρέμουν στην επαρχία οι περισσότεροι, που σημαίνει το μισός μισθός τους φεύγει στις βενζίνες, έτσι με όλα τα υπόλοιπα, τα σπίτια, τα ενίκια και όλα αυτά τα οποία ξέρουμε που έχουν φτάσει. Βγάλετε εσείς τώρα από εκεί πέρα συμπέρασμα για το τι ακριβώς συμβαίνει στη δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Και μέσα σε όλα αυτά, μη φτάνοντας όλα αυτά, με όλα αυτά που αντιμετωπίζουν πλέον τη σχολεία, να έχουμε και μια αξιολόγηση η οποία πραγματικά δεν οδηγεί πουθενά. Είναι μια φιέστα και ένα φιάσκο του Υπουργείου, το οποίο απλά θέλει να δείξει μια κοινωνία ότι ενδιαφέρεται για τη δημόσια εκπαίδευση και την αναβάθμισή της, που στην ουσία αυτό που θέλει είναι την οριστική καταστροφή της. Όπως κατέστρεψε τη δημόσια υγεία, έτσι φτάνουμε σε ένα σημείο. Η σειρά έχει πάρει η δημόσια παιδεία. Να τελειώσουμε τη δημόσια παιδεία ιδιωτικά. Όποιος έχει χρήματα να σπουδάζει, όποιος έχει χρήματα τα παιδιά του να μπαίνουν στη διαδικασία αυτή τη στιγμή να τελειώνουν ένα πανεπιστήμιο για να παίρνουν ένα πτυχίο πανεπιστημιακή σχολή. Και οι υπόλοιποι φτηνά εργατικά χέρια και φτηνό εργατικό δυναμικό. Αυτό είναι ο στόχος. Όταν στην αρχή είπατε και μιλήσατε για το φιάσκο της αξιολόγησης των σχολείων και ότι τελικά κανένας από εσάς δεν είδε κανένα αποτέλεσμα και όλα τα σχολεία ήταν σε άριστη ή πήραν άριστα, ήταν σε άριστη κατάσταση, αναφέρεστε που αναφέρεστε στις περίφημες εξετάσεις PISA? Όχι, όχι, αναφέρομαι στο τι συμβαίνει μέσα στις σχολικές μονάδες. Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας είχε να κάνει με το ότι όλους τους παραμέτρους και όλες τις τοχοθεσίες που υπάρχουν μέσα σε ένα σχολείο. Από την υλικοτεχνική υποδομή, από τα κτηριακά, από τις συνθήκες όσον αφορά το υπηρεσιακό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό ενός σχολείου, όλα αυτά. Θα σας πω για το δικό μου λύκειο, ας πούμε το δεύτερο λύκειο εδώ, το οποίο δεν έχουμε ούτε φύλακα. Κάνουμε τα πάντα. Οι καθηγητές κάνουν και τους φύλακες, κάνουν και τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους και τη γραμματιακή υποστήριξη, τα πάντα. Έτσι, δεν υπάρχουν σχολεία στην Ευρώπη χωρίς διοικητικό προσωπικό. Εδώ πέρα είναι χωρίς διοικητικό προσωπικό, τα κάνουμε όλα εμείς. Υποτίθεται υπήρχε μια αναβάθμιση μέσα από αυτή την αξιολόγηση, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και το μάθε τέχνη και άστιν που το πάτε. Δεν πειράζει. Ας τα κάνετε και όλα αυτά, έτσι δεν είναι? Όλα καλά, ναι. Ναι, φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε και τον τρόπο που σας το λέω. Απλά η κοροϊδία μας πειράζει πια, κυρία Δουγεράκη. Το ότι πουλάνε φούμαρα αυτή τη στιγμή στον κόσμο και στην κοινωνία, πουλάνε φρούδες, ελπίδες, πράγματα οποία ζουν μέσα σε ένα ψέμα. Δεν υπάρχουν όλα αυτά τα οποία λένε. Και όμως αυτό δηλαδή δεν μπορεί να το ανεχτεί κάποιος άνθρωπος, έτσι είναι ο ήμουν άνθρωπος. Πρέπει κάπου να αντιδράσουμε. Δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή μόνο με εξαγγελίες και θεωρίες να προσπαθούμε να φτιάξουμε πράγματα στη χώρα. Σε κάποια στιγμή ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει. Πρέπει να καταλάβει ότι εδώ υπάρχει μια τεράστια κοροϊδία και ένα τεράστιο δίλημα, το οποίο δεν οδηγεί πουθενά παρά μόνο στην συνολική, στην κατάπτωση καθημερινή που ζούμε σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας αυτή τη χώρα. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Και θα σταματήσει μόνο όταν αντιδράσει η κοινωνία, καταλάβει το τι γίνεται και επιτέλους διεκδικήσει τα αυτονόητα για μια καλύτερη ζωή. Κύριε Ριγάκη, για να ολοκληρώσω με αυτό και να σας πάω σε ένα δεύτερο θέμα το οποίο θέλω να σας ρωτήσω, και αυτό το μήνα δηλαδή και το μήνα Απρίλιο έχουν αποφασιστεί από την ΟΛΜΕ να υπάρχουν κάποιες στάσεις εργασίας, αποχή, τι ακριβώς? Το Σάββατο στη συνέλευση Προέδρων στην Αθήνα πήραμε απόφαση για να επαναπροκήρυξη απεργίας αποχής, η οποία κατατέθηκε τη Δευτέρα, έχει ισχύ από την Παρασκευή, και ανακοινώσαμε και στάσεις εργασίας για όλο το μήνα Απρίλιο. Ώστε να είναι καλυμμένοι οι συνάδελφοι, σε περίπτωση που οι αξιολογητές καλέσουν νεοδιόρθους, γιατί έχει ξεκινήσει από τους νεοδιόρθους συναδέλφους, έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή η αξιολόγηση. Έτσι να είναι καλυμμένοι και το μήνα Απρίλιο μέχρι το Πάσχα, να δούμε μετά πώς θα κινηθούν παραπέρα. Κινήθηκε ήδη κατάθεση απόφαση στο Υπουργείο δικαστικά? Αυτή τη στιγμή όχι. Αλλά λογικά μέχρι την Παρασκευή θα πάει πάλι δικαστικά. Είναι η 14η, 15η φορά που πάμε στα δικαστήρια. Είναι τραγικό. Τώρα, κύριε Ριγάκη, πείτε μου το εξής. Τι θα γίνει με αυτές τις αποφάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την χρήση κινητών στα σχολεία από τους μαθητές? Είναι ένα θέμα το οποίο πολλή πλευρά και προσωπικά και ως καθηγητές σας προβληματίζει για τον τρόπο που θα πρέπει να χειριστεί αυτή η υπόθεση με όλα αυτά τα οποία ακούμε. Αλλά φαντάζομαι πια, όπως λέτε και εσείς από τη δική σας την πλευρά, ότι με εφαρμογή από τη νέα χρονιά, γιατί τώρα Απρίλης, Μάης τελειώνει και το σχολικό έτος, Κύριε Δουγεράκη, σε 2,5 εβδομάδες τα σχολεία κλείνουν. Όπως καταλαβαίνετε, μετά αρχίζουν εξετάσεις. Δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή, ειδικά στο τέλος της χρονιάς, να εφαρμοστεί
η απαγόρευση αυτή. Θεωρώ ότι είναι σε μια θετική κατεύθυνση, έτσι να λέμε τα πράγματα όπως πρέπει. Πρέπει επιτέλους αυτό το πράγμα να τελειώνει. Πρέπει επιτέλους να πάρουμε κάποια μέτρα, γιατί νομίζω ότι το πρόβλημα πλέον έχει φτάσει σε ένα οριακό σημείο. Τα παιδιά αποξενώνονται. Αν δείτε εικόνες, ας πούμε, σε μια σχολική μονάδα, στα διαλύματα, παιδιά απομονωμένα σε κάποια γωνιά μόνα τους να είναι καρφωμένα στην οθόνη. Έτσι, νομίζω ότι είναι ώρα επιτέλους να πάρουμε κάποια μέτρα, και αυτό είναι ένα μέτρο προς την κατεύθυνση. Θα πρέπει να υπάρξει ολική απαγόρευση μέσα στις σχολικές μονάδες. Όποιος θέλει να βρει το παιδί του ή το οτιδήποτε, υπάρχουν σταθερά τηλέφωνα του σχολείου να επικοινωνεί, τα παιδιά να επικοινωνούν με τους δικούς, οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες ότι είναι απαραίτητο σε ένα παιδί 15-16 χρονών, ας πούμε, κινητό μέσα στη σχολική μονάδα. Ας φεύγουν από το σχολείο και ας κάνουν ό,τι θέλουν μετά. Αλλά ας κάνουμε αυτό το δώρο, γιατί εγώ δώρο το λέω στα παιδιά, το να μπορέσουν κάποιες ώρες να απεξαρτηθούν από αυτό το πράγμα που λέγεται κινητό τηλέφωνο. Υπάρχουν βέβαια διάφορα έτσι, ο νόμος που φέρανε προχθές οι εγκύκλειες, τέλος πάντων, που μας ήρθε, αυτό το πρέπει να μαζεύουμε την πρώτη ώρα τα κινητά μέσα στα σχολεία για να τα δίνουμε στο τέλος του μαθήματος. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι είναι ανεφάρμοστο και είναι μια αστειότητα αυτό το πράγμα. Δηλαδή σε ένα σχολείο που εμείς έχουμε 600 παιδιά, το να μαζεύουμε 600 τηλέφωνα κάθε πρωί για να τα δίνουμε φεύγοντας. Αυτό τώρα πρέπει να δούμε πώς θα. Πώς θα γίνει να παρακαμφθεί. Δηλαδή δεν μπαίνουν απλά κινητά μέσα στα σχολεία. Δεν βγαίνουν κινητά μέσα στα σχολεία. Λοιπόν, θα δούμε τώρα πώς θα δένει, πώς θα πάει και πώς θα εφαρμοστεί. Εγώ το κρατάω αυτό. Θα έχουμε να πούμε περισσότερες κουβέντες. Ούτως ή άλλως καταγράφονται πάρα πολλά άσχημα μέσα στα σχολεία εξαιτίας της χρήσης των κινητών τηλεφώνων. Και δυστυχώς καταγράφονται και από πολύ μικρές ηλικίες, ακόμα και από τις μεγάλες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Εγώ κρατάω την παρατήρησή σας. Εκπαιδευτικός είστε, δάσκαλος είστε, όταν λέτε ότι δώρο θα είναι η απεξάρτηση για κάποιες ώρες από τα κινητά τηλέφωνα, γιατί από κάποιο σημείο και μετά και από την περίοδο της πανδημίας εμείς οι ίδιοι τα ρίξαμε μέσα στα κινητά πολύ περισσότερο, έτσι, τα παιδιά. Ακριβώς έτσι. Πρόκειται για μια μάστιγα, κυρία Λουγεράκη, πλέον, και αν δεν το δούμε σύντομα σαν κοινωνία και αν δεν συμφωνήσουμε ότι πρόκειται περί μάστιγας, έτσι δεν θα δώσουμε και λύση. Και όσο αυτό το πρόβλημα παρατείνεται, όσο μένει άλυτο, χωρίς να προσπαθούμε να βρούμε το πώς θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από όλη αυτή την εξάρτηση, τα παιδιά να ειδικά να ξεφύγουν, και οι μεγάλοι φυσικά, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για την νεολαία, έτσι. Νομίζω το πρόβλημα θα κάποια στιγμή θα γίνει χρόνιο και δυστυχώς φοβάμαι ότι θα γίνει και μια αναστρέψιμη. Το πρόβλημα είναι τρομακτικό. Υπάρχει μια απόλυτη χειραγώγηση πλέον αυτά τα παιδιά. Δεν έχουμε τίποτα άλλο στο μυαλό. Ζούμε τρομακτικές καταστάσεις. Παιδιά τα οποία δεν μπορούν να παρακολουθήσουν πλέον μαθήματα μέσα στις τάξεις. Το μόνο που έχουν στο μυαλό τους πότε θα σηκωθούν να φύγουν, να πάνε σπίτι να κλειστούν σε ένα δωμάτιο με ένα κινητό τηλέφωνο. Ναι. Καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε. Έρχονται οι γονείς οι οποίοι κλαίνουν και πάνε τα παιδιά τους και κάνουν ψυχολόγους για να κάνουν απεξάρτηση. Όλοι μας μέσα στα σπίτια μας τα ζούμε όλα αυτά. Κύριε Ριγάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα. Καλά, κύριε Ριγάκη. Καλά να είστε.